σας μαθαίνουμε εμείς πως κινείται η κοινωνία. Αισθάνομαι ότι τούτες τις ώρες η κοινωνία μας είναι μια πολιορκημένη κοινωνία από τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να συνεχίσει σε αυτή τη χώρα ο πλούτος και να μοιράζεται άδικα. Οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξη Τσίπρα σε δηλώσεις του που έκανε στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συνασπισμού έκανε λόγο για το κόμμα των πλούσιων που δεν κατεβαίνει στις εκλογές, δεν λαμβάνει μέρος στις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι όπως είπε κυρίαρχο. Και πρόσθεσε: όραμά του είναι η συντάξη των 200 ευρώ, η μισθή των 500 ευρώ, η διάλυση της κοινωνικής συνοχής, η συρρήκνωση των εργασιακών σχέσεων και η κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Όσον αφορά τις επικείμενες ευρωεκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να στείλουν στις 7 Ιουνίου ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το μέλλον μας ακόμη πιο αβέβαιο. Και κατέληξε: ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους όσοι θέλουν να ρίξουν τη νέα γενιά στην απόγνωση, στην εργασιακή αβεβαιότητα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι στην ηρωική πόλη του Μεσολογγίου. Και όπως είπα πάνω στο Δήμαρχο, αισθάνομαι ότι τούτες τις ώρες η κοινωνία μας είναι μια πολιορκημένη κοινωνία από τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να συνεχίζουν, να συνεχίζει σε αυτή τη χώρα ο πλούτος να μοιράζεται άδικα. Οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Στη χώρα μας υπάρχει ένα κόμμα που είναι κυρίαρχο. Δεν κατεβαίνει στις εκλογές, δεν λαμβάνει μέρος στις δημοσκοπήσεις. Είναι το κόμμα των πλουσίων. Αρχηγούς τους έχει τον κύριο Προβόπουλο, τον κύριο Δασκαλόπουλο, τον κύριο Μίχαλο, τον κύριο Μιλωνά. Όραμά του τις συντάξεις των 200 ευρώ και τους μισθούς των 500 ευρώ. Τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, τη συρρήκνωση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Ο παδούς του έχει τα μεγαλοστελέχη των δύο κομμάτων εξουσίας, τα εκάστοτε οικονομικά επιτελεία, είτε των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κόμμα σε αυτές τις εκλογές πρέπει να τιμωρηθεί από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να αναδείξουν ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές. Ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το μέλλον μας ακόμα πιο αβέβαιο. Όλους όσους θέλουν να ρίξουν τη νέα γενιά στην απόγνωση, στην εργασιακή αβεβαιότητα. Στις 7 του Ιούνιου δίνουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Ένα ισχυρό μήνυμα που θα μπορέσει να αποτρέψει τη διαιώνιση της κυριαρχίας αυτού του περίεργου κόμματος που μας κυβερνάει, αλλά δεν φαίνεται πουθενά. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Γιάννη Αναγνωστόπουλο στο κεντρικό Δημαρχείο, με την οποία συζήτησαν τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη, ενώ ξεναγήθηκε και στην Πινακοθήκη του Δήμου. Σας καλωσορίζω στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Σας καλωσορίζω στην πόλη της παιδείας, του πολιτισμού, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην πόλη που ανάγκασε τους Ευρωπαίους να θυμηθούν ότι υπάρχει αυτή η μικρή Ελλάδα, διότι τη μέρα εκείνη της εξόδου του 1826 στις 10 του Απρίλη ήταν η μέρα που ξύπνησε η Ευρώπη. Μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά, πιστεύω ότι ίσως να ήμουν και ένας πρώτος δημάρχος που σου έστειλα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, διότι πίστευα και πιστεύω στους νέους πολιτικούς. Το Μεσολόγγι είναι η ιερή πόλη που σηματοδοτεί και σηματοδότησε πολλά στην ιστορία του τόπου. Και ίσως να βρισκόμαστε σήμερα σε μια ανάλογη πολιορκία. Η κοινωνία μας βρίσκεται πολιορκημένη από τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να συνεχίσει ο πλούτος να διανέμεται άδικα στους λίγους και προνομιούχους, στη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών περνάει δύσκολα. Στη στιγμή που οι εργασιακές σχέσεις είναι υπό καθεστώς επισφάλειας, τη στιγμή που το εισόδημα συρρυκνώνεται, τη στιγμή που το περιβάλλον είναι αντιμέτωπο με πάρα πολύ μεγάλες απειλές, κυρίως από οικονομικά συμφέροντα.